Γεια σα και Star Wars. Είδαμε τον Dathomir Μίραρκ τη τρίτη σεζόν και ήρθαμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Γεια σα, Star Wars. Ο Darth Sidious διατάζει τον Ντούκου να σκοτώσει την Ασά Βέντρε. Εκείνη όμω επιβιώνει και αναζητά καταφύγιο στην πατρίδα τη, τον Dathomir, όπου μαζί με την αρχημάγισσα Τάλζιν καταστρώνουν ένα σχέδιο για να εκδικηθούν του Σιθ. Επιστρέφει το πλοίο Βεντάλια τη Βέντρε, το οποίο το έχουμε δει στη σειρά του Ταρτακόφσκι. Όταν τελειώσουμε με όλα αυτά τα επεισόδια του The Clone Wars, θα την κάνουμε και αυτά. Αλλά προ το παρόν έχουμε μία δολοφόνα η οποία ηγείται κανονικότατα μία στρατιωτική επίθεση. Το είχαν πει και οι κακομίριδε οι στο επεισόδιο 1 ότι εμεί δεν υπογράψαμε να έχουμε παρεδώσει με του Σιθ εδώ πέρα έχουν, το έχουν κάνει σύνθημα γαζάκι του στο όλο σκηνικό. Πολλοί <στονίκο> έχουν κράξει τι γέφυρε στα πολεμικά σκάφη στο Star Wars και εδώ φαίνεται γιατί είναι τόσο εκτεθειμένε που είναι πάρα πολύ εύκολο για τον εχθρό να πάει κατευθείαν εκεί και αυτό κάνει οι βέντρε εδώ με τη μία. Είναι η πρώτη φορά που πάμε στο σπίτι του Ντούκου και είναι πολύ ωραίο ο σχεδιασμό του. Επίση, πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια το γεγονό ότι ακόμα και στο ίδιο του το γραφείο, ο Ντούκου με το που τον παίρνει τηλέφωνο ο Σίντιου πρέπει να σέρνεται στα πατώματα γιατί τη Σιθ. Λοιπόν, είμαστε στα επεισόδια στα οποία προδίδεται η Βέντρε και μου αρέσει που ο Σίντιου δεν έχει περιδρομέ. Λέει, κοίτα, μήπω πρέπει να μου τη φορέσει. Πα, μήπω να την εκπαιδεύσει για να με φάτε. Και ο Ντούκου απλά υπακούει. Γεια σου, Ρεμάγκα που του λυπάσαι όμω τη βέντρα. Εσύ είσαι καλό παιδί κατά βάθο. Δεν είσαι σαν το Σιγκίου. Γι' αυτό θα πεθάνει. Δείγμα του πόσο καλή ήταν η αστρομαχία στην αρχή του επεισοδίου 3 είναι ότι εδώ την αντιγράφουν κανονικότατα και πλέον τα μοντέλα και ο φωτισμό και όλο το animation γενικότερα φαίνεται ότι έχει φτάσει σε νέε τροπόσφαιρε τελειότητα. Ο Ντούκου και δεν φαίνεται να είχε σκοπό να σκοτώσει τη Βέντρε, και τελικά υπακούει τον Σίντιου. Οπότε, μάλλον είναι κακό Σιθ, ο οποίο δεν είχε ε, το σχέδιο του πώ θα φάει τον, το αφεντικό του. Έχει ξεφύγει το ανημίσον και στι φωτοσπαθομαχίε, διότι έχουμε κολοτούμπε, έχουμε αλληλουχίε συγκρούσεων. Γίνεται ο μαύρο χαμό και είναι και καλύτερη φωτοσπαθομαχία του Force Awakens. Πάντω, είναι σωστό ότι. Η Βέντρε, από την προδοσία, χρησιμοποιεί την οργή και τον πόνο που νιώθει και τη βγάζει στον ε, Άννα και τον Όμπιουαν. Και είναι ηρωνικό το ότι σώζονται επειδή ο Ντούκου διατάζει να ανοίξουν πύρε στο ίδιο του το σκάφο. Κοίτα μα, αλλά τι κόντριπλον ζέμε στην πρασινίλα κάνουν στον Ντούκου με την κίνηση κάμερα που πηγαίνει προ τα πάνω. Έχουμε ξεφύγει εδώ πέρα. Την Ασάζ την σώζουν κάτι ρέντινεξ του διαστήματο που αν δεν ήταν γυναίκα παίζει και να την βίαζαν. Και ο φοβερό τρόπο που του σκοτώνει δείχνει ότι ξεκλείδωσε μέσα τη τη σκοτεινή πλευρά λόγω τη προδοσία του Ντούκου. Οπότε παραδόξω, τώρα που την απέρριψαν οι Σιθ, έχει γίνει καλύτερη Σιθ από ποτέ. Και πάμε βουρ για Ντάθομυρ. Λατρεύω τον Ντάθομυρ. Ήταν ένα πλανήτη που ήθελα να δω από τότε που είχα διαβάσει το κατά τα άλλα μέτριο βιβλίο The Courtship of Princess Leia. Ο Ντάθομυρ και οι μάγισσε είναι όντω παλιά καραβάνα στο Star Wars και στο Expanded Universe και εδώ μπαίνουν δυναμικά στη σειρά με την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του πλανήτη, με τον ιδιαίτερο πολιτισμό που φαίνεται να έχουν οι μάγισσε με τα φωτοτόξα και τις φαλκάτες, με την ρουμανοδρακουλιάρικη προφορά της Mother Talzin και με τους ψιθύρους που έχει από κάτω η κάθε φωνή και ιδιαίτερα της Talzin που φαίνεται σαν να έρχονται από παντού, μπήκαμε πλέον σε βαθύ στάργος. Αν ήταν κάθε φορά που είναι να κάνουμε flashback να το κάναμε μέσω μαγικών αναθυμιάσεων, μπορεί και να με κνεύριζαν λιγότερο από όσο με κνευρίζουν τα flashback. Και εδώ πέρα έχουμε flashback στην ζωή της Βέντρες, όπου κρατάνε όσα περισσότερα στοιχεία από το παλιό Expanded Universe μπορούν, τα εντάσσουν στη νέα κατάσταση. Ναι, εν τω μεταξύ, η Ventress απλά έχει μια ζωή γεμάτη τραγωδία, διότι κάθε σπιτικό τη είτε καταστρεφόταν είτε την απέρριπτε. Άντε, σώσε την ψυχούλα τη μετά. Τι γαμάτο είναι ο σχεδιασμό τη πόλη των μαγισών στον Τάθομοιρ είναι η Star Wars εκδοχή των Βάλτων με τα Βουντού τη Νέα Ορλεάνη. Και το Εφέο όταν γίνονται αόρατε είναι μάλλον η μόνη από τι μαγικέ μαλακίε που εισάγει το επεισόδιο που μου αρέσει κυρίω ο σχεδιασμό. Έχουμε φτάσει στην τρίτη πράξη κιόλα. Είμαστε στον πλανήτη Φρούριο του Ντούκου. Μου αρέσει πάρα πολύ ο σχεδιασμό, αλλά μου αρέσει που έχουμε μια αποστολή παρίσφρηση στα δωμάτια του, τέλο πάντων στα ενδότερα, διότι ουσιαστικά σου δείχνει διεξοδικά τη δουλειά τη Βέντρε. Είναι δολοφόνο. ήταν τραγικά εύκολο, αλλά και μόνο που δείχνουν τον Ντούκου να κοιμάται και να δέχεται επίθεση την ώρα που κοιμάται και να σηκώνει το φωτόσπαθο από το κομμωδίνο του. Ε, με έχει κερδίσει το επεισόδιο. Και μετά έχουμε Ντούκου. Τη φλόσα με τι μεταξωτέ πιτζάμε, να φωτοσπαθομαχή με τι μάγισσε του Ντάθομυρ. Ε, αυτό είναι πέρα από κάθε έννοια τη τελειότητα. Και βλέπουμε και τριπλό στράικ κεραυνού, το οποίο είναι πολύ ωραίο γιατί ο Ντούκου μπορεί να τον έπιασε στον ύπνο, αλλά ο Ντούκου είναι γαμημένο Σιθ. Η Τάλζιν παίζει χοντρό παιχνίδι, αλλά δεν είναι απλά ότι είναι μια μηχανογραφία. Είναι ότι ξεκινάει μια λυσίδα γεγονότων που θα οδηγήσουν σε μια από τις πιο σημαντικέ ιστορίε του σύμπαντο αυτού. Η Τάλζιν πετάει το δόλωμα και ο Ντούκου τσιμπάει. Δεν είναι ο πιο διαυγή. Νου εδώ πέρα ο Ντούκου. Τι μεστή αφήγηση, δηλαδή όλο το επεισόδιο ήταν μπουκωμένο ουσία. Τι χορογραφίε, τι μουσικάρα, γιατί στο διάλογο δεν είναι αυτή η φάση a Star Wars Story. Μετά την αποτυχία τη δολοφονική επίθεση στον Ντούκου, η Τάλζιν στέλνει την Ασάζ να διαλέξει έναν αρσενικό πολεμιστή για να τον χρησιμοποιήσουν ω υποχείριο στο σχέδιό του να εκδικηθούν τον κόμι. Το ρητό στην αρχή είναι μάλλον το αγαπημένο μου τώρα. Μαλάκα, δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Συνήθω επειδή κάτι κακέ μάγισσε σου κάνουν πλήση εγκεφάλου. Και έχουμε πολιτική, αλλά δεν είναι απλή πολιτική. Είναι πολιτική μεταξύ ατόμων με υπερφυσικέ δυνάμει. Αν να ξεπεράσει την πολιτική, έτσι το κάνει. Μ' η πληροφορία ότι ο Ντούκου και η Τάλζιν είχαν μια συμμαχία παλιά και μάλιστα ο Ντούκου χρωστάει στην Τάλζιν, διότι δηλώνει ότι ω Τζεντάι ο Ντούκου είχε παρεδώσει με κακέ μάγισσε. Κάπου εδώ οι μαγικέ μαλακίε αρχίζουν να μου σπάνε τα νεύρα, αλλά πρέπει να πω ότι αυτό εδώ πέρα που κάνει ορατό το κύπελο είναι ένα καλό παράδειγμα τη φιλοσοφία τη μαγεία των Night Sister, που έχει κρατηθεί και από το Expanded Universe ότι είναι 99% θεατρικά Lithium Deception και 1% σκοτεινή πλευρά. Όταν είχαν ανακοινώσει τότε ότι θα επαναφέρουν τον Μολ, το θεώρησα κίνηση για να ευχαριστήσουν τα fanboys. Όταν δε ανέφερα σε αυτό το επεισόδιο ότι ο Μολ είχε και αδέρφια, bloodline και τα λοιπά, λέω τι μαλακίες είναι αυτές, αλλά τώρα που ξέρω πώς θα πάει όλο αυτό, έχω κρατήσει ανοιχτό το μυαλό μου, και το απολαμβάνω. Πραγματικά, μαλάκα ακούω τη μουσική όταν η Ασάζ φτάνει στου μολιώτε. Ε, αστείο με το χωριό μου. Είναι εξαιρετική και κοίτα να δει που οι μάγισσε του έχουν σε παραγκού πολύ κανονικότατα. Είναι ή δεν είναι Αμαζόνε. Είναι εφιαλτική η κοινωνία του Ντάθομιρ εδώ πέρα, διότι στο EU παλιά οι μάγισσε του Ντάθομιρ ήταν μια ελαφρά παροδία του φεμινισμού. Α πούμε, η Τένελ και ο Τζέισεν, ότι χάχα οι άντρε είστε άχρηστοι, δεν κάνετε για τίποτα. Αλλά εδώ πέρα είναι ένας εφιάλτης μητριαρχίας όπου έχουν τους άντρες χωριστά σε ένα χωριό και πηγαίνουν και διαλέγουν έναν, τους βάζουν να σκοτωθούν για να διαλέξουν το καλύτερο γονίδιο, το οποίο το παίρνουν, το χρησιμοποιούν για αναπαραγωγή το οποίο επιβεβαιώνεται στο επόμενο επεισόδιο και φαντάζομαι κρατάνε τα κορίτσια, στέλνουν πίσω τα αγόρια για να ξαναγίνει αυτός ο κύκλος είναι φάρμα αντρών. Με συνοπτικέ διαδικασίε οι βέντε του σε διαλύνει έναν έναν. Δεν υπάρχει η παραμικρή υπόνοια τώρα που προδόθηκε από τον ε, δάσκαλό τη ότι η Βέντρες μπορεί να πάει στη φωτεινή πλευρά ούτε για αστείο. Μ' αρέσει αυτό και έχει βγάλει τη μισανδρία τη αριστερά και δεξιά. Εδώ πέρα που οι βέντε περιδιαβαίνει το χώρο και του κόβει με το δραπανόλασο, έχουμε πραγματικά φρικιαστική βία. Μόνο με το γέλιο της βέντρες, με τον ήχο της λεπίδας και με την κάμερα. Ο Σαββάζ έχει έναν κώδικα τιμής, μάχεται για να προστατεύσει τον αδερφό του. Οπότε αυτόματα αυτό τον εξυψώνει από το να είναι ένα απλό gimmick και φαίνεται ότι δεν τον έβαλαν στο επεισόδιο μόνο και μόνο για να εξαργυρώσουν το πόσο cool είναι ο Μολ και να έχουν το Μολ χωρίς να έχουν το Μολ. Η τρίτη δοκιμασία με τις πλατφόρμες που ανεβοκατεβαίνουν δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο video game αλλά δεν μπορώ να πω ότι με χαλάει απαραίτητα. Πάμε ούτω ή άλλω σε μάχη Ασάζ και Σαββάζ, που είναι κανονικότατα takedown σε πάλι wrestling. Και εδώ ακούμε για πρώτη φορά το θέμα που έγραψε ο Κάινερ για τον Σαββάζ, το οποίο είναι απευθεία απάντηση στο Duel of the Fates. Νομίζω ότι είναι απόδειξη ότι ο Κάινερ πρέπει να πάρει ένα live action και να μαζέψει κι αυτός λίγο από το χρυσάφι που φυλάει κάτω από το βουνό ο Μπομπάγκερ. Κοίτα μου, αλλά κάπω η Τζιλφάρα η Τάλζι, χαϊδεύει τον Σαββάζ. Παιδιά, αυτή η τριλογία επεισοδίων δεν είναι για παιδιά, είναι adult. Κοίταξε, εδώ πέρα που βάζουν εμεί στον Σαββάζ με μαγεία, ξύνησα πρέπει να πω, διότι έτσι είναι που δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η μαγεία όταν γράφει ιστορίε. Δεν είναι η μαγεία απλά εύκολο δρόμο του, του στυλ πώ έγινε ο Σαββά ζώων Μαγεία είναι αυτό που κράζω και στο Χάρι Πότερ, που πώς δουλεύουν τα ξόρκια. Στο σημείο που του μεγαλώνουν τα κέρατα και γίνεται πλήρως αποκτηνωμένος πια, εγώ το είδα σαν έναν μικρό φορό τιμή στο Hellboy και λιγότερο στον Μολ, οπότε πρέπει να πω ότι μ' άρεσε. Η Σαδίστρια Ιβέντρε, αυτό που έκανε είναι εντελώ Σιθ, διότι τον διάλεξε για την τιμή του και τη λεβεντιά του, μόνο και μόνο για να του την αφαιρέσει με τον πιο απέσιο, συχαμένο και συθίστικο τρόπο. Και ο Κλάντσι Μπράουν εδώ πέρα, επιτέλους μετά από αρκετή ώρα που προσπαθεί να χλεχλεδιάσει τη φωνή του, μπορεί να μιλήσει όπως μιλάει στην κανονική του ζωή. Έτσι θα λέει καλημέρα πιστεύω στα παιδιά του. <laughs> εκεί που η Τάλζη βγάζει το όπλο από τον κόλο τη, τέλο πάντων από τον αέρα και το δίνει στον Σαββά και του δίνει και ένα blessing εκεί για έξτρα προστασία, damage, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Σαν να βλέπω RPG σε animated τη μορφή και αυτό μου αρέσει. Εκεί πρέπει να πω ότι ξενέρωσα οριστικά με τη μαγεία στον Ντάθομυρ. Μ' αρέσει το γεγονό ότι, οκ, okay, κοίταξε, είναι ταχυδακτηλουργικό, είναι κολπάκια, είναι μόνο για εντυπωσιασμό. Απλά η εκτέλεση δεν μ' αρέσει. Σαβάζω πρέ. Το σαβάζω πρέ, πιο Λούκα όνομα πεθαίνει. Και ο Φιλόν είναι πιο Λούκα από τον Λούκα που σκέφτηκε αυτό το γαμμένο όνομα. Ουσιαστικά είναι σαν να βλέπουμε τον Μολ στι προ-φαντωμένε του. Δεν είναι κάτι το σπουδαίο αυτή η σκηνή δραματουργικά. Σου δείχνει ότι ο Σαββά τώρα που έχει φάει όλη αυτή τη μαγεία είναι ένα κτίνο το οποίο ξεπαστρεύει στρατιέ χωρί πολλά-πολλά. Τον βάζουν και να σκοτώνει και δύο τζεντάι ο ένα από αυτού ε, μαθητευόμενος. Η σκηνοθεσία είναι που ανεβάζει πάρα πολύ μια σκηνή που θα μπορούσε άνετα να είναι η χειρότερη τσαπατσουλοκλανιά. Στην τελευταία σκηνή, λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Σίντιου προκάλεσε ουσιαστικά αυτό για το οποίο κατηγόρησε τον Ντούκου στο προηγούμενο επεισόδιο. Δηλαδή, ότι ο Ντούκου τώρα θέλει να τον φάει τον δάσκαλό του. Το οποίο δικαιολογεί και λίγο παραπάνω το γιατί τον άφησε στο έλεό του στην αρχή του Revenge of the Sith. Όχι ότι χρειαζόταν, επειδή μου κάνει μια δικαιολόγηση, γιατί ο Σίντιου είναι ο Σίντιου. Φυσικά και θα έλεγε ότι, όχι, okay, δεν σε χρειάζομαι πια ο Άννακιν, το νιώθω ότι είναι έτοιμο. Αλλά νιώθω ότι τώρα ξαναβλέποντα το επεισόδιο 3 κάποια στιγμή θα μου σκάσει λίγο πιο οργανικά όλο αυτό. Είπε μόλις σε έναν Σιθ να κάνει τη δουλειά του. Ο Άνακιν και ο Όμπιουαν πηγαίνουν να βρουν το νέο μυστηριώδη δολοφόνο του Ντούκου, ενώ οι Τάλζιν και οι Ασά Βέντρε βάζουν μπροστά την τελική φάση του σχεδίου του. Όσοι έχουν παίξει το βίντεο παιχνίδι Republic Commando θα αναγνωρίσουν το Delta Squad, το οποίο χώθηκε εδώ πέρα στο επεισόδιο μετά από απέτηση του Φιλόνι. Και να που πήρανε τη βιαστική κλιμάκωση του προηγούμενου επεισοδίου και τη δώσαν βαρύτητα με το να έχουν τα σώματα των πεσόντων Τζεντάι να πηγαίνουν πίσω στον Όμπιγον, τον Άννακιν, για να δούνε τι σκατά θα γίνει με όλο αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ το υπνοδωμάτιο, σαλόνι, δίσκο δωμάτιο, γυμναστήριο του Ντούκου. Μου αρέσει ακόμα περισσότερο αυτή η απλότητα που ανέφερε πριν, διότι μου θυμίζει τον επιβλητικό και άδειο σχεδιασμό των κρυσφύγετων των κακών του James Bond στα 60's. Πρέπει να πω ότι δεν περίμενα τόσο επιθετικό Ηρέμη σε όλα θα πάνε καλά όσον αφορά την αλλαγή που έγινε από το Expanded Universe ότι ο Μολ κατάγεται από τον Ιρντόνια όπως ίσχυε και εδώ το αλλάζουνε. Μπράβο τους που νοιάζονται τόσο σε αυτή τη φάση. Βλέπουμε και λίγη εκπαίδευση Sith που δεν έχουμε δει εκτός βιβλίων. Καλό είναι να τα βλέπουμε αυτά. Όχι ότι έχουμε δει απαραίτητα και τόση εκπαίδευση Jedi. Αλλά είναι ωραίο που είναι το αντίστροφο, το ίδιο αλλά καθρέφτισμά του. Διότι ο Σαβάζ Λέει κανονικότητα την ατάκα του Λουκ από το Empire Strikes Back, It's impossible, δεν μπορώ να το κάνω. Και η απάντηση του Ντούκου είναι ακριβώ η ίδια με αυτή που δίνει ο Γιόντα, αλλά μετά αποδεικνύει ότι έχει διαφορετική μέθοδο εκπαίδευση διότι του πατάει έναν κεραυνό ώστε να ξεκλειδώσει μέσα του το μίσος. Πάρα πολύ ωραίο το πόσο είναι το ίδιο, απλά διαφορετική μέθοδο. Πάει ο Obi-Wan με τον Άννακιν στου μολιώτε να του βρουν και οι μολιώτες του περικυκλώνουν. Αλλά αυτό είναι μια ωραία αφορμή για να ξεκινήσει μια μάχη με περιστροφική κίνηση τη κάμερα, φίλε. Γιατί η κάμερα στο Clone Wars γαμάει μόλου. Κόλου. Ρε Μαλάκα, τι γίνεται με τη σκηνογραφία στην συνάντηση Τάλζιν και Τζεντάι, τι χρώματα είναι αυτά, τι σκιάσει είναι αυτέ, τι υπέροχα πράγματα. Και τι μαλάκα που είναι ο Άννακιν που πάει να το παίξει τσαμπουκά στην Τάλζιν και τύπησε ούτε που το κοιτάει. Κοιτάει την τη κρυστάλλινη μπάλα τη. Ρε Άννακιν, αγόρι μου, δεν είσαι στην έδρα σου. Γάμισε εδώ τώρα. Τον Κατούνκο ρε Μουνιά. Ο Κατούνκο είναι ο καλύτερο ηγέτη στο γαλαξία. Διότι εισβάλλει μέσα στο παλάτι του ένα γομάρι και σκοτώνει όλου του φρουρού του να μην συμβαίνει τίποτα. Και πώ αντιδρά, τραβά το σπαθί του και του λέει: Θα μου κλάσει τα αρχίδια φυλαρακοί. Για να δείξουν πόσο γαμιά είναι ο Σαββάζ, τον έχουν βάλει να παλεύει με του δύο Τζεντάι, κουβαλώντα στην πλάτη τον Κατούνκο. Αλλά έχουν φροντίσει στο animation να μην τόχει και πολύ με το φωτόσπαθό και απλά να είναι γομάρι που βαράει και υπερισχύει με την σωματική του δύναμη. Το οποίο είναι σωστό διότι έχει εκπαιδευτεί λιγότερο και από το look στο Empire Strikes Back. Όχι τον κατούνκο, ρε μουνιά, όχι τον κατούνκο. Σφάζει τον βασιλιά, αποδρά σέρνοντά τον από το πόδι και διαλύει και το σκάφο του τζεντάι. Κοινώ κάνει ό,τι δεν κάνουν οι κακοί στο σινεμά. Και ο Ντούκου τα παίρνει στο κρανίο που σκότωσε τον κατούνκο. Πε τα ρε Ντούκου, τον κατούνκο. Κακό σκυλί. Και όταν μπαίνει η Ασάζ, βλέπουμε ότι έχουμε κανονικότατα άνθρωπο τη Μαντζουρία. Μέχρι στιγμή ο Σαβάζ ήταν στην ψύχρα ε, μ' αρέσει που ενώ έχουμε τον Όμπιγον και τον Άννακιν σε αυτό το επεισόδιο, η βαρύτητα δεν φεύγει από την Βέντρε και τον Ντούκου. Εστιάζουμε στην μονομαχιάρα που έχουν μεταξύ του, που σύντομα γίνεται τριμερή. Έχει γεμίσει το δωμάτιο κόκκινο από τα φωτόσπαθα. Και χαίρομαι αφάνταστα που η μάχη κρίνεται από την διαλυμένη ψυχολογία του Σαββάζ, που το μυαλό του αυτή τη στιγμή έχει γίνει ομελέτα. Έτσι, από τη μία τρώει κεραυνού από τον Ντούκου και την άλλη τρώει σκατό από τη Βέντρε. Άθελά του, αυτοί οι δύο μαλάκε δημιούργησαν μια νέα φράξια στο γαλαξία, η οποία θα έχει συνέπειε για την ιστορία, και αυτό είναι που λέμε προώθηση πλοκή μέσω δράση. Και όντω δούλεψε η διδαχή του Ντούκου, διότι βλέπουμε ότι ο Σαββάζ ξεκλείδωσε τη δύναμή του μέσω τη οργή από την προδοσία. Και εδώ βλέπουμε στην πράξη τη φιλοσοφία των Σιθ και το πώ δεν μπορεί να δημιουργήσει συνοχή, διότι για να ξεκλειδώσουν τις δυνάμεις τους πρέπει να προδώσει ο ένας τον άλλον. Οπότε όταν είναι ισχυροί τσακώνονται μεταξύ τους. Νόμιζα ότι είχαμε τελειώσει με τις άψογες μονομαχίες, αλλά όχι πάρε Ασάζ Ντούκου, πάρε Άνακιν Όμπιουαν Σαββάζ, οργείο. Και στο σημείο που ο Ντούκου πάει να παλουκώσει την ε, Ασάζ, ακούγεται κανονικότατα παραλλαγή του θέματος του Άνακιν εναντίον Όμπιουαν από το Τελειότητα. Όταν ο Σαββάζ περικυκλώνεται και τρώει λέιζεριέ από τα ντρόιντ, θεωρώ πω σε εκείνο το σημείο που ξεσπάει είναι που γίνεται αληθινό Σιφ ή έστω Το σχέδιο τη Τάλζιν ε, ολοκληρώνεται, ξεδιπλώνεται πλήρω, δημιούργησε την τέλεια φωνική μηχανή για να φέρει πίσω την τελειότερη φωνική μηχανή. Τον Μόλ. Ορίστε μια τριλογία επεισοδίων με πολύπλοκο σχέδιο και αφήγηση για να σου δικαιολογήσουν την επιστροφή ενό δημοφιλού χαρακτήρα από τα prequel που το άξιζε κάτι παραπάνω. Όχι ότι δεν ήταν άψογο για τη χρήση που του κάνανε στο επεισόδιο 1, τον Μόλ. Τώρα, παραμένει η εξήγηση στον πυρήνα τη ότι α, τελικά δεν πέθανε. Αλλά αν είσαι διατεθειμένος να το ξεπεράσεις, τι κάνει αυτή η τριλογία. Σου φέρνει συγκυρίες και ευθυγραμμίζει άστρα. Δεν το εννοούσαμε κάποια λόγο αυτό. Ώστε να έρθει ο γαλαξίας σε μια κατάσταση η οποία να δικαιολογήσει την επιστροφή του Μολ, διότι πρόκειται να κάνουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με αυτό το χαρακτήρα και ουσιαστικά σου λέει ότι κοίταξε, η επιστροφή του δεν είναι απλά ένα easter egg για τους φανς, αλλά θα έχει συνέπειες για την ιστορία και το γαλαξία. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ξεπερνώντας αυτό, έχεις μια πολύ βαθιά τομή στη σχέση ε, Ασάζ και Ντούκου, έχει την εισαγωγή ενό νέου χαρακτήρα του Σαββάζο Πρε. Δεν θα ξεπεράσω ποτέ αυτό το όνομα. Έχει μια νέα οπτική τη δύναμη που είναι αυτό που κάνουν οι μάγισσε ουσιαστικά. Και γενικότερα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η τριλογία, σαν αφήγηση. Προώθησε πλοκή, προώθησε χαρακτήρε. Και γιατί τα live action Star Wars δεν είναι πιο πολύ σαν αυτό. Κοίταξε. Κάθε φορά που βλέπω ε, ένα επεισόδιο στο Clone Wars να με χαλάει κάτι στο γράψιμο βλέπω στο τέλο ότι το έχει γράψει η Κέιτι Λούκα. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι κάτι με χαλάει στον τρόπο που γράφει. Πρέπει να πω ότι θα τα είχα απολαύσει πολύ περισσότερο αν, για παράδειγμα, η εκπαίδευση του Σαββάζ στον Τάθομυρ είχαν αφήσει μετά από αυτό το επεισόδιο μισή σεζόν και μετά άλλη μισή ή ίσως και ακόμα περισσότερο για την εκπαίδευση του Σαββάζ από τον Τούκου και δεν τα είχαν βάλει όλα μαζί. Δυστυχώς με ψιλοχάλασε που ήταν έτσι ζουπιγμένα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν τα απίλαυσα, διότι εν τέλει δεν μπορώ να τους κρατήσω κακία. Είναι τρία επεισόδια που είναι βόμβα καθαρού συμπυκνωμένου Star Wars, το οποίο έχει ό,τι μπορείς να ζητήσεις από καθαρό Star Wars. Έχει προδοσίες των Sith, έχει κλασικές αποστολές των Jedi, έχει μέχρι και μάγισσες που είναι κάτι που συνήθως δεν το ζητάς από το Star Wars. Έχει, έχει τα πάντα, έχει φωτοσπαθομαχίες με το κιλό, είναι απολαυστικότατα εν τέλει, παρά το άμπαλο γράψιμο, με κέρδισαν και πρέπει να πω ότι τέτοια επεισόδια ντροπιάζουν τη νέα εποχή του Star Wars. Εσείς τα είδατε τα επεισόδια, σας άρεσαν, δεν σας άρεσαν, πείτε μας κάτω στα σχόλια. Και αν απολαύσατε αυτό το βίντεο, κάθε σας like, κοινοποίηση ή εγγραφή στο κανάλι θα μας βοηθήσει και εμάς να συνεχίσουμε να Star Wars. Ωστότε... Clone Wars.